Γιατί έγινε ανάληψη του προφήτου του ηλίου. Προσευχόταν, μέγας, τι δεν ήταν, σπήλαια, μοναχός της εποχής, είναι χωρίς χάρη ουσιαστικά, να είναι μοναχός, σπουδαίος και αυτά, εξουσίαζε το Θεό και του λέει δεν θα βρέξεις. Γιατί αυτοί οι άπιστοι πρέπει να τους καταστρέψουν όλους. Εντάξει, το Θεός, αφού είσαι τόσο καλός εσύ, εγώ θα κάνω το γατί σου. Δεν βρέχει, λέμε, πώς λέμε, μην, χρόνους, τρεις και μήνες, έξι, έτσι δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά, οπότε του λέγει ο Θεός, ξεχόταν σε επικοινωνία, κάτω να προσφέρει, ξέρετε πώς προσφέρονται. Έβαζε κάτω το κεφάλι, το έβαζε ανάμεσα στα γόνατά του κτλ. Και φώναζε στον Θεό. Του λέει, κάψου τους, διέλυσέ τους αυτούς τους απίστους κλπ. Του λέει ο Θεός, σε παρακαλώ, άσε με να βρέξω. Άσε με να βρέξω, του λέει, δεν βλέπεις τι γίνεται. Σπαρτά, κόσμος, φωνάζει, όχι. Ρε τι έπαθα, λέει ο Θεός. Αυτή την ερμηνεία την έχει ο Άγιος Ρωμανός, παραδείγμα, δεν είναι, θα την ξέρετε μάλλον. Και λέει, προσπάθησε μία φορά, δύο φορά, όχι λέει. Τώρα έγιναν τα θαύματα, κατεστράφησαν οι προφήτες, φάγησαν κτλ. Του λέει, κοίταξε να δεις, είσαι πραγματικά δικός μου. Όντως είσαι τέλειος, δεν υπάρχει θέμα. Σε παρακαλώ, του λέει, φύγε από τον κόσμο. Σε παίρνω. Δεν κάνεις εσύ για τον κόσμο. Δεν είσαι φιλάνθρωπος, δεν είσαι έσπραγος, ο κόσμος θέλει ευσπλαχνία, θέλει φιλανθρωπία, θέλει επικοινωνία. Άστα αυτά, του λέει, φύγε και έλα μαζί μου. Σε παίρνω επάνω. Θα σου στείλω τον προφήτη Ελισσό που είναι πιο μαλακός. Δεν είμαι εγώ αυτός, αλλά λέω προφήτης. Λοιπόν, και λέω ότι γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι μιλάνε από την πείρα τους και φυσικά τα αποδεχόμαστε. Θα τον ξαναστείλει όμως. Τον Ηλία δεν είναι. Εγώ. Γιατί άραγε. Θα είναι πιο καλός τώρα. Α, εδώ. Για να πεθάνει και αυτός. Ιδιαίτερα. Δεν έχει πεθάνει. Σε μιλάει. Εμφανίστηκε ξανά ανεψυχή αυτή η ερμηνεία στη μεταμόρφωση. Ναι. Στη μεταμόρφωση του Χριστού. Ορίστε. Άρα αυτό είναι μια ερμηνεία που λέει ο Χριστός ότι αν πιστεύεις και πιστεύεις και βουνά μετακινείς. Βεβαίως. Δηλαδή ο Ηλίας. Ναι, βεβαίως. Και αυτό. Αλλά ποιος το κάνει, ποιος σε μπορεί να πει από εμάς κάτι τέτοιο. Εμείς θα φοβηθούμε και να μετακινηθούν. Είναι σαν να πούμε αυτό και θα πούμε πω πω Θεέ μου μην το κάνεις αυτό. Για να καταλάβουμε τα μέτρα μας και τις μικροψυχίες μας. Εμείς κάτι απλό μας δίνει ο Θεός και δεν μπορούμε. Γι' αυτό να είμαστε ταπεινοί σε αυτό, να κάνουμε έτσι απλά την ζωή μας. Και να την απλοποιήσουμε, δηλαδή, πώς να σας πω, ότι κάθε τι στην καθημερινή μας ζωή, να είναι απλό, δηλαδή, βγαίνουμε ένα περίπατο. Ξέρεις, άμα βγεις ένα περίπατο, εδώ στην Αθήνα, σε μια παραλία, αν βγεις στο βουνό, πας επάνω, μπορεί με μικρά πράγματα να σου έρθει η προσευχή, εντελώς με μικρά πράγματα. Και να μην έχεις αυτό όλο το φόβο, όλη αυτή την αγωνία, πώς θα προσευχηθώ και πώς θα τώρα θα σταθώ και τι δύσκολο μου είναι και απόψε με πονάει μέση μου και δεν μπορώ, ξέρετε και αυτά. Γιατί τι θέλει δηλαδή, πρέπει να βγεις λίγο από τον εαυτό σου, να πεις μακριά, μακριά λίγο. Διαβάστε ένα βιβλίο του πατρός Δαμασκίνου από τα μέρα, να δείτε πώς του ήρθε η προσευχή. Δεν έκανε τίποτα, βγήκε κάπου και σαν απομονώθηκε από κάπου και του ήρθε αυτό. Και μετά δεν το ξέχασε αυτό ποτέ στη ζωή του. Άνθρωποι εντελώς. Τον κύριο τον Νίκο τον Μπετζίκη τον έχετε ακουστά. Τον πεζογράφο αυτόν και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν κοσμικός, που αμφισβητούσαν πολύ για πολλά πράγματα και που να έχουν δίκιο και τα λοιπά. Έβγαινε κάπου και προσευχόταν έτσι αθώοι. Πήγε μια φορά λέει στον Άγιο Νεκτάρι. Σας μιλώ για έναν άνθρωπο του κόσμου, δεν σας μιλώ για έναν μοναχό που τον φανταζόμαστε κλεισμένο σε μία σπηλιά και είναι τα πάντα ιδανικά για αυτόν. Εγώ πήγε στον Ανεκτάριο και προσκύνησε όπως πάνε όλοι στο λείψανό του. Εντάξει, πήγε, προσκύνησε στο λείψανό του, πήγε μετά στο μοναστήρι, τίποτα εντάξει. Υπάρχει όμως μία φωτογραφία, η οποία φωτογραφία είναι μπροστά σε ένα δέντρο, δεν είναι. Κάτι το Άγιος Νεκτάριος κάπως έτσι, λίγο έτσι. Με τα πόδια του έτσι, σαν ένα αθώος άνθρωπος. Και κοιτάει, που κοιτάει. Κοιτάει πάνω στις εκκλησίες, τις ερυπωμένες εκκλησίες της Αίγινας που είναι από αυτό το δέντρο, κοιτάει προς βοράν, προς έτσι κάπως νομίζω.
έτσι το διάβασα, δεν το ξέρω αν είναι έτσι. Και κοιτάει λοιπόν και λέει, δεν κατάλαβε τίποτα στο μοναστήριο στον Άγιο Νεκτάριο. Ενώ πήγε αυτό, βάζουμε το αυτί μας ένα, ακούσουμε. Άλλοι το ακούν, άλλοι δεν το ακούν αυτό. Ότι είναι παρόν ο Άγιος. Και λέει και πήγε σε αυτό το δέντρο. Αυτό έγινε πριν από... το λέω αυτό γιατί το έχει, είχα επικοινωνία. Μία-δυο φορές που ήταν εξομολογήθηκε. Με είχε καλέσει το σπίτι του και εξομολογήθηκε πραγματικά εκεί. Λοιπόν και λέει, ήταν εκεί και έβλεπε πέρα. Και κοιτούσε. Και πω ο Άγιος που έβλεπε τις εκκλησίες, τα ερείπια. Και επειδή το Μπεντζίκη του αρέσαν τα ερείπια, έτσι αυτά μέσα που έβλεπε τη φθορά και πώς με ένα κτίσμα που φεύγει, φθήρεται, πώς ο άνθρωπος φθήρεται, μεγαλώνει και φθήρεται. Και έτσι του ήρθε στο νου του Άγιου Νεκτάριου. Τι αίσθημα είχε μετά από αυτό, ήρθε μία ευωδία. Μία ευωδία και του είπε, σαν, και του είπε ο Άγιος. Και λέει ο Άγιος μου παρουσιάστηκε με την ευωδία και τον Άγιος Νεκτάριος που του εμφανίστηκε. Αυτός προσευχήθηκε τίποτα, έκανε τίποτα, τίποτα δεν. Εκεί μερικές σκέψεις ας πούμε που του έρθαν, δεν χρειάζεται προϋποθέσεις ο Θεός, είναι πιο ελεύθερος, πιο γενναιόδος. Να παιδί μου σου λέει αυτό, μην ταλαιπωρείσαι, μην σκοτώνεσαι, μην φοβάσαι, δεν θα γίνει τίποτα. Το φοβερό, επειδή βεβαίως οι μοναχοί από αγάπη στο Θεό μπορεί να λιώσουν κάτω. Ήρθε μία κοπέλα, πάντα Γεώργη, στην Ορμήλια, από τη Γεωργία. Ένα παιδί έτσι, νέο παιδί. Και ήρθε στο μοναστήρι, επειδή έρχονται κάποιες επισκέψεις, για να μάθουν και κάποια πράγματα, ήθελε να γίνει μοναχή. Και της είπαν εκεί, επειδή τώρα αυτοί να συγκροτούν, δεν έχουν και ιδέα από μοναστήρια, πώς γίνονται και τι γίνεται. Και λέει ότι, ναι, να πας και στην Ελλάδα, λέει, να δεις τα μοναστήρια. Και εκεί που πήγανε, και αυτή που ζούσε εκεί σε αυτά τα μοναστήρια, τι τη βάλανε την κοπέλα να κάνει, διότι έπρεπε να μιμηθούν τους παλιούς Αγίους. 5 ώρες ακολουθία. Μετά διακόνημα είχε, δούλευε, σκούπιζε, έκανε διάφορα, 5 ώρες, 6. Και τις βάζαν να κάνει και 6.000 μετάνοιες. Είναι, όπως λέμε, σαν βέργα είναι. Τώρα, και λέει, και μετά λέει, στο διακόνημα πώς τα έκανες, λέει. Τις ρωτάω εγώ, πώς τα έκανες. Λέει, καθόμουν σε μια καρέκλα, λέει, και από την γούρα, λέει, καθόμουν στην καρέκλα, σκούπιζα και τη μετακινούσα, λέει. Και σκούπιζα και την ξαναμετακινούσα από τον κόπο, δηλαδή. Και λέει, λέω, εμείς δεν κάνουμε αυτά εδώ, λέω, σε λάθος μοναστήρι ήρθες. Λοιπόν, λέει, τι κάνεις, εσύ απλά πράγματα κάνουμε, λέω, σηκωνόμαστε καλά, ξεκουραζόμαστε καλά, τρώμε, προσευχόμαστε, προσπαθούμε να έχουμε μια απλότητα στο Θεό και να μάθουμε αυτό τον τρόπο, να τους το μεταφέρεις και εκεί, λέω, ας τα αφήσουν αυτά. Θέλω να πω, δεν μας δεσμεύει, πρέπει να είμαστε, να προσαρμόσουμε τον εαυτό μας, τα μέτρα μας αυτά, και να, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι ανοιχτός, γενναιόδωρος. Δεν θέλει τόσο πολύ να μας καταπιέσει και να μας κουράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμη άσκηση. Οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ναι, και βρίσκονται πλέον στην άλλη ζωή, προσεύχονται. Βέβαια. Πολύ μάλιστα. Οι ψυχές του. Αλήμα. Θα πείτε λίγο όλο. Που δεν τα ξέρω όλο, δε. Για να τα πω, αλλά πάντως υπάρχει και επικοινωνία και επέκταση. Και όταν κάνουμε μνημόσυνα, λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, θα τα έχετε ακούσει, αλλά τα επαναλαμβάνω, έτσι, εκ των πραγμάτων, πάντα, Γιώργη. Να ξέρετε, τα μνημόσυνα είναι για αυτούς, αλλά είναι και για μας, γιατί εμείς έτσι μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Δεν είναι μόνο για αυτούς, λέμε, τα μνημόσυνα. Όταν λες, πας και λες το μνημόσυνο για να προσευχηθούμε, γι' αυτό τι σε βάζει στη διαδικασία αυτή. Και υπάρχει η επέκταση, φυσιολογική επέκταση. Δεν καταργείται. Όπως λέμε, είναι μια γέφυρα ο θάνατος. Είναι μια γέφυρα. Το ότι τα σώματά μας θα είναι διαφορετικά, τα σώματά μας αυθαρτοποιημένα, όπως λέμε,
όπως ήταν του Χριστού, έτσι θα είναι, αυτό έχουμε αυτή την ένδειξη και θα είναι και οπωσδήποτε θα είναι αυτή η συνομιλία μας, θα είναι αυτή η αγάπη μας, θα είναι αυτή η προσευχή μας. Απλώς τότε όταν είμαστε σε σωσμένοι δεν δεόμεθα όπως λέμε, αλλά ευχαριστούμε, δοξολογούμε τον Θεό και αυτά και προσεύχονται και προσεύχονται και για μας βέβαια. Και δεν λέμε ανθρώπους που αγαπούμε και Αγίους και μη Αγίους που δεν έχουν αναγνώστε, δεν τους επικαλούμαστε και λέμε «Πάτερ μου, λες αυτό που αγαπούσε έναν πάτερ, του λες, κάνει κάτι για μας». Που σημαίνει ότι προσεύχεται και ευδοκεί και παρακαλάει μπροστά στον Θεό. Έχει και, συγγνώμη, η Αποκάλυψη, έχει προσευχές των Αγίων του Ουρανού. «Έως πότε, Κύριε», λέει. Θεολόγος είναι αυτός. Θεολόγος. Ο Κύριος. Συμφοιτητή σα είμαι. Συμφοιτητή μα. Συμφοιτητή μα. Ναι, τώρα το γνώρισα. Συμφοιτητή είμαστε, ναι. Εκεί έχει την Αποκάλυψη καθαρά το πράγμα ότι όντως προσεύχονται. Όχι μόνο υμνούν αλλά και προσεύχονται. Παρακαλούν το Θεό για το συγκεκριμένο πράγμα. Ο Κύριος. Γέροντα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Μεγάλη ευλογία για μας. Κάπου διάβασα ένα λόγο του Γέροντα Μιλιάνου που λέει όταν προσευχόμαστε, είτε αυτή είναι η αρχή, είτε είναι αυτή η λόγια από κείμενα που διαβάζουμε της Εκκλησίας μας, να επικεντρώνουμε το νου μας στα λόγια. Αυτό είναι δύσκολο. Και γι' αυτό είναι η προσπάθεια συνεχόμενη. Διάβασα ένα άλλο λόγο του Γέροντα Σοφρόνη, που προβλημάτισε, που λέει όταν όταν λέει προσευχόμαστε, μην κατασκοπεύουμε τον εαυτό μας. Ναι, τα βάλα αυτά δεν μπορούσα να καταλάβω. Να μας πει τη διαφορά αυτή. Όταν λέει ο πατέρας Σοφρόνης, γιατί το ξέρω αυτό που λέτε για τον πατέρα Σοφρόνη, ότι λέει να μην κατασκοπεύουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, τι θέλει να πει. Ναι. Όταν ανατέμνεις τον εαυτό σου και λες, τον εξετάζεις τον εαυτό σου, θυμάσαι πολλά πράγματα τον εαυτό σου, τα βάζεις κάτω, τα αναλύεις την κατάστασή σου, τη θέση σου, τις αμαρτίες σου και όλα αυτά, έτσι. Αυτό βέβαια είναι ένας τρόπος όταν πάμε και πάμε στην εξομολόγηση και λέμε αυτό το πράγμα. Πρόσεξε τα λόγια αυτά που λες τις προσευχές και σαν να λέει βγες από τον εαυτό σου, μην ασχολείσαι με αυτά, διότι αυτή είναι σαν να ανακατεύεις το καζάνι πάλι. Το ανακατεύεις και αντί να έχεις μυρωδιά καλή, έχεις άσχημη μυρωδιά. Έτσι όταν κάτι βρώμικο το ανακατεύουμε, δυναμώνει αυτό. Μην κατά κάποιο τρόπο μην ασχολείσαι. Σιγά σιγά λοιπόν με τον τρόπο αυτό θα καταλάβεις ότι θα μάθεις έναν άλλο τρόπο σκέψης και ζωής. Γι' αυτό λέμε ότι προσευχή σου. Ή ας πούμε, μην δίνεις σημασία. Σου έρχεται ένας λογισμός που έλεγε προηγουμένως. Δεν του δίνεις καμία σημασία. Ακόμα μπορεί να έρθουν και πολύ άσχημοι λογισμοί. Μπορεί και βλάσιμοι λογισμοί να έρθουν. Και απιστίες λογισμοί να έρθουν. Και κατακρίσεις λογισμοί. Δεν τους δίνεις σημασία, λέει. Διότι, εάν μεν είναι δική σου λογισμοί, το να παλεύεις μαζί τους είναι το θέμα αυτό. Είναι σαν να σου λέω, μην μου ξαναθυμίσεις αυτό. Άμα τσακωθούμε, έτσι, άμα έρθουμε σε διένυξη. Και είναι πολύ ισχυρή αυτή η διένυξη. Μετά σου λέω, μετά από ένα διάστημα, σε παρακαλώ, μου θυμίσεις αυτό το γεγονός. Τι σημαίνει, ότι ναι, μεν το θυμάμαι, αλλά καλύτερα ας το αφήσουμε έτσι να φύγει αυτό το γεγονός. Εάν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε να σκεφτόμαστε, να ξεχνάμε και να παίρνουμε σε έναν τρόπο θεραπευτικό της ζωής μας με τα μέσα που μας δίνει η Εκκλησία, τα μυστεία, και άρα τα αποδεχόμαστε, τα εντυπώνουμε και έτσι υπάρχει μια φυσιολογική, θα λέγαμε, ανάρρωση στον άνθρωπο. Αναρωνεί ο άνθρωπος έτσι και λέει, υπήρχε αυτό, ούτε σε μένα, κάποτε είχα τους λογισμούς, ναι, κάποτε θυμάμαι ότι είδα, τώρα δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβες πως έφερα. Γιατί λειτουργήσε το φάρμακο αυτό που λέμε, της ευχής των λόγων, των νοημάτων, των. Η πετυχημένη προσευχή είναι αποτέλεσμα δικού μας κατορθώματος ή δώρο του Θεού. Όχι, είναι χάρισμα του Θεού. Είναι χάρισμα του Θεού η προσευχή. Δηλαδή, αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που λέμε, γιατί με την προσευχή τι θέλουμε να πετύχουμε, δηλαδή. Όταν προσευχόμαστε και ασκούμαστε στην προσευχή, θέλουμε να πετύχουμε την κοινωνία με τον Θεό. Άρα, η κοινωνία με τον Θεό είναι δώρο του. Δεν μπορεί να είναι.
Αν λέμε δεν μπορεί να είναι κατόρθωμα, γιατί ζητάμε κάτι να μας δώσει ο Θεός, μας το δίνει και εκεί είναι φυσικό, είναι δώρο του Θεού. Όχι το αποτέλεσμα, η διαδικασία, δηλαδή κάποιες προσευχές καταλαβαίνουμε ότι όντως επικοινωνήσαμε, κάποιες όχι. Αυτές που όντως επικοινωνήσαμε, αν επαναλάβουμε τον τρόπο, στο πω έτσι τεχνικά, θα ξαναεπικοινωνήσουμε ή το θέλει ο Θεός τις συγκεκριμένες φορές τον λόγο του. Το θέλει ο Θεός και θα επικοινωνήσουμε. Και πάλι αν εφαρμόσουμε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή του φύγουμε από τις φροντίδες, γιατί όντως πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο συνήθειας. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη, λες πώς στέκεσαι, γιατί κάθε μέρα τον βάζει να προσφύγει, λες πώς σου αρέσει να στέκεσαι, άλλος γονατίζει. Έτσι, ένας κάθεται όρθιος. Άρα σημαίνει αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς να τον αλλάξεις κάθε μέρα αυτό, γιατί θα σου αλλάξει. Μπορείς πραγματικά με μερικούς τρόπους να συνηθίζεις και να έχεις ένα κλειδί που το ανοίγεις. Και λες με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξω. Τι ήταν αυτό, ταπεινά πήγα, έφτιαξα την ατμόσφαιρα, επικαλέστηκα τους Αγίους γύρω μου. Αυτά δεν μπορείς να τα πεις και να τα συνηθίσεις και να έρχονται και να ξάρκονται, διότι ο Θεός επαναλαμβάνεται αυτό. Όπως είναι, όπως λέμε, η Θεία Κοινωνία. Όταν κάνουμε αναπαράσταση είναι μια συνήθεια. Οι ιερείς φυσιολογικά το ξέρουν αυτό. Αλλά είναι και μια συνήθεια. Δεν είναι μόνο ότι μόνο όταν είμαστε, ας πούμε, το νιώσουμε πολύ. Αν το εφαρμόσουμε, θα το νιώσουμε ξανά. Γιατί θα έχουμε μια γεύση από την πρώτη φορά και θα ξέρουμε ότι η γεύση θα είναι η ίδια πάλι. Εκεί. Αναρωτιόμουν αν οι ψυχές οι οποίες έχουν φύγει πλέον από τον κόσμο, ναι, είναι στη θέση να προσεύχονται και έχουν κάποιο κίνδυνο να το κάνουν αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Βεβαίως, ναι, πώς. Είναι μία, όπως είναι η ζωή δική μας, είναι η δική τους η ζωή. Δεν είναι διαφορετική η ζωή τους. Απλώς εμείς δεν την ξέρουμε, αλλά δεν είναι καθόλου διαφορετική. Είναι πολύ ζωντανή αυτή η ζωή. Το κίνητρο τους είναι όπως λέμε εμείς, θα ζήσουμε. Διότι το θέμα της αιωνιότητας είναι μία φυσική όδος. Δεν είναι κάτι κάπου αλλού. Υπάρχει κάπου αλλού που λέμε θα πάμε. Αλλά το θέμα της, το ότι συνεχίζει τη ζωή όπως εδώ, θα συνεχίσει. Δηλαδή πρέπει να ζήσουμε και εκεί. Θα ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Θα λέμε ότι πρέπει να πιάνε και θα έχουμε κι άλλες. Θα υπάρχει και περαιτέρω αποκάλυψη εκεί του Θεού. Τώρα το γνωρίσουμε, λέμε, όπως λέω εγώ στο Θεό, τώρα θα γνωρίζουμε μερικά πράγματα. Μετά θα γνωρίσουμε κι άλλα, αν προοδεύσουμε στην πνευματική ζωή. Μετά όμως εκ μέρους θα έχουμε και εκεί πέρα θα έχουμε κι άλλες αποκαλύψεις. Και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι θα έχουμε και τα βάρη, τώρα που έχουμε τώρα. Οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ ζωντανό, αναστημένο και ζωντανό αυτό που είναι μετά της. Υποθέτεται για να πλέθουμε κι άλλους. Ναι. Έχει λοιπόν νόημα να προσευχόμαστε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο, να μεσολαβήσει για μας. Ναι, βεβαίως. Πολύ. Και δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας. Δηλαδή. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Αυτό έχει και μάλιστα όταν ξέρουμε, λέμε αν έχεις παρησία, λέμε σε κάποιον, θα εύχου για μένα. Και αυτό είναι σημαντικό να το. Αλλά αυτό όμως πρέπει μερικά πράγματα που μπορεί να βιώσουμε κάτω από τέτοιες καταστάσεις πρέπει να τα ελέγχουμε λίγο με το πνευματικό μας και αυτά να δούμε πώς είναι αυτά. Είναι έτσι, είναι το μυαλό μας. Δηλαδή πρέπει, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να μάθουμε, είναι ό,τι πιο ζωντανό. Πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε με τους. Επικαλούμαστε τους δικούς μας, τους Αγίους μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Αν ξέρουμε μάλιστα ότι έχουν και κάτι που λέμε κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος ευαρέστησε σωστό. Να ζητήσουμε την ευχή του. Είναι σημαντικό, είναι σαν να προσεύχεσαι. Σαν να κάνεις κάτι ζωντανό. Σε αυτό θα ρωτήσω κάτι. Αν επικαλούμε την παρουσία του συγκεκριμένου που ξέρουμε αν θα έχει παρουσία, όντως που έχει πάει, ξέρουμε που έχει πάει. Όπου και να έχει πάει μπορεί να ζητήσει να προσευχθεί για μας. Εμείς λέμε την ευχή μας και την προσδοκία μας, δεν ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν μας βλάπτησε τίποτα εμάς. Άμα όμως υπάρχει άλλο παράδειγμα, που ξέρουμε από το Άγιον Όρος, ότι εάν όμως ξέρουμε ότι ένας δεν έζησε τότε, υπάρχει παράδειγμα που προσευχόταν ένας μοναχός για τον γέροντά του, εάν σώθηκε μετά από 2 χρόνια, ο Θεός το αποκάλυψε ότι λέει με τις προσευχές σου, έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ έχω μια αίτηση. Θα μας πείτε δύο λόγια για τον Παπαγιάννη τον Κατανακιώτη, το ξέρετε καλά. Τι να πω. Πείτε μας κάτι. Τι να πω τώρα. Αυτά λοιπόν που είπα, ήταν από τον Παπά Εφραίμ. Μα και το τελευταίο από εκεί ήταν.
τελευταίο πριν. Τέλε. Οι ψυχές στη μεταθάνατο ζωή που έφυγαν αμετανόητες από εδώ, οι άφες, ξέρετε τι γίνεται εκεί, αν προσέρχονται ή αν μεταστρέφονται ή... Εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορεί μάλλον κανένας μας από τους πατέρες. Όχι, θα σας πω. Μια τέτοια απάντηση οπωσδήποτε έχει μέσα κάτι ανθρώπινο, κάτι ανθρωπομορφικό θα έλεγα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ακριβώς. Γιατί είναι κάτι που δεν μας αποκαλύπτεται πλήρως τώρα. Όμως, ας το πούμε έτσι, επειδή για αυτό το θέμα του πώς σώζονται οι άνθρωποι, τι θα γίνουν αυτοί που δεν πιστεύουν, τι θα γίνουν οι αιρετικοί, τι θα γίνουν οι άθρησκοι, οι άθλοι κτλ. Είναι ένα θέμα που ας πούμε αναφέρεται τον νου, ας το πούμε, στην μεγαλοσύνη, στην γενεοδορία του Θεού. Δεν είναι δικό μας θέμα, ας πούμε, ας το πω έτσι. Δεν μπορούμε να το... αυτή η αρμοδιότητα, κατά κάποιο τρόπο, σαν να λέει, δεν σας ανήκει κι άλλο. Καλό είναι να μην ασχολούμαστε. Όχι να μην ασχολούμαστε, αλλά με την έννοια να τα βάζουμε στη σωστή θέση. Δηλαδή, σαν να λέω εγώ τώρα, δεν μπορώ, παιδιά μου, την αρμοδιότητα του Θεού να τη σφετεριστώ και να σας απαντήσω σε αυτό. Όμως μπορώ να απαντήσω σε κάτι όμως το οποίο έχει σημασία για μας. Στην τελική κρίση λοιπόν, υπάρχει το Ευαγγέλιο της Αποκαταστάσεως και της τελικής κρίσεως. Θέλουμε εμείς να πιστεύουμε και θέλει και η ψυχή μας, το θέλει αυτό η ψυχή μας από αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, διότι φανταστείτε ότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Είμαστε, ξέρουμε την αλήθεια, ξέρουμε το Θεό, έχουμε αγάπη, έχουμε αυτή την κοινωνία. Ας πούμε, πέστε ότι μας ρωτούσε εμάς ο Θεός, τι θα κάνουμε αυτούς. Δεν θα ήταν δύσκολο να απαντήσουμε, μην τους βάζεις μέσα. Δεν θα ήταν δύσκολο, θα λέγαμε, δεν πειράζει, εμείς ζήσαμε μαζί σας, ας έρθουν και αυτοί. Αυτό θα ήταν το ερώτημα που θα μας έκανε ο Θεός, ας το πούμε. Άρα θα έπρεπε να απαντήσουμε από αγάπη εμείς, από φιλανθρωπία να απαντήσουμε. Δεν πειράζει, είναι σαν ένα παιδί, λες εσύ, εγώ ξέρεις, νύστεψα 40 μέρες τώρα, λέω ένα παράδειγμα, και τα έκανε όλα και που λέω, ένα παιδί μου να πας, και έρχεται ένας, ο οποίος λέει, γέροντα νύστεψα 3 μέρες. Και λέω, ξέρεις, θα δικήσω τους άλλους που τους έδωσα να κοινωνήσουν με αυτό. Αλλά θα ρωτήσω τα παιδιά μας, θα σου πω, παιδιά εσείς τι λέτε, να το αφήσουμε αυτό το παιδί. Θα πούμε όλοι, ναι, δεν πειράζει, ας νύστεψε λιγότερο, κατά κάποιον τρόπο. Βεβαίως, ας πούμε, υπάρχει και η δικαιοσύνη του Θεού που δεν μπορούμε να την κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Στην τελική κρίση όμως, θέλουμε να πιστεύουμε, έχουμε και κάποιες έτσι ενδείξεις, ας το πούμε, από τους Αγίους και από τους Πατέρες, ότι σαν ο Θεός θα πει να ξανακάνουμε μια κρίση. Μήπως θέλετε να έρθετε προς τα εδώ, θα τους πει. Εκεί που θα είναι, θα πει, περάστε εσείς από εδώ, όπως λέει το Ευαγγέλιο, είναι σκήνη, δεν είναι αυτό ακριβώς έτσι, αλλά είναι μια σκήνη. Θα πει περάστε. Μήπως και εσείς οι υπόλοιποι που θα θέλετε να... Γιατί και τότε θα δείτε ότι θα πούν όχι. Α, ναι. Θα υπάρξουν δηλαδή ψυχές που θα πούν όχι. Φυσικά. Ναι. Πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα της εποχής μας είναι ο ορθολογισμός. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Ο ορθολογισμός τι, δηλαδή σαν σύστημα, ναι, είναι ένα σύστημα, όλα τα πράγματα τα κρίνουμε. Ορθολογισμός κόντρα στην πνευματική ζωή. Ναι. Ναι, όταν είναι έτσι αυτός ο ορθολογισμός κόντρα στην πνευματική ζωή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πραγματικά καταστροφικός. Αλλά η λογική μας, η λειτουργία της λογικής μας, η λειτουργία του μυαλού μας, η εμπειρική, ας την πούμε, λειτουργία, είναι και αυτό μια λειτουργία και ένα χάρισμα στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πετάμε πέρα την λογική και να εξαφανίζουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι
να μπούμε, να εντάσσουμε αυτή τη λογική μας στην πίστη. Οπότε, όταν μιλάνε, όταν αυτοί απολυτοποιούν αυτό το θέμα του ορθολογισμού, της λογικής, της εντελώς απτής πραγματικότητος, τότε οπωσδήποτε αφαιρούν κάτι άλλο από τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτοί αφαιρούν από τον άνθρωπο. Εμείς παίρνουμε αυτή τη λογική, διότι δεν μπορεί να μιλάμε στη λογική, να μην χρησιμοποιούμε τη λογική μας, την παίρνουμε και την εντάσσουμε μέσα στη λογική της πίστεώς μας. Και οτιδήποτε συμβαίνει, λέμε, για να το βάλουμε αυτό στην πίστη μας, να δούμε πώς χωράει. Γιατί όπως υπάρχουν αποδείξεις, ας πούμε, στη λογική, στο πείραμα κτλ., υπάρχουν και αποδείξεις στην πίστη. Μόνο που δεν είναι αυτοί οι επιστήμονες, αυτοί δεν ασχολούνται, εμείς ασχολούμαστε με αυτό. Εμείς είμαστε οι επιστήμονες της εμπειρίας της πίστεως. Και λέμε, ναι, εμείς θα σας αποδείξουμε ότι είναι έτσι. Λέω άλλωστε, ναι, εμείς έχουμε τη δική μας λογική πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λέω, μην βάζουμε, ας πούμε, ακούω μερικές φορές τις φράσεις. Λέει, δεν πρέπει να πετάξουμε έξω τη λογική. Μα δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό. Έρχομαι και σου λέω πράγματα έτσι απλά, λογικά, θα τα εφαρμόσεις. Γιατί, αλλά αυτό δεν θα βγάλεις την πίστη σου έξω από αυτό. Αν πεις, κάποιος που ευαρέστησε το Θεό με τη ζωή του, όταν φεύγει να αφήνει εδώ τη ζωή, βλέπει συνεχώς το πρόσωπο του Κυρίου. Ναι, δεν το χωρίζει τίποτα. Γιατί αυτό έχει σημασία, ότι αυτό είναι εμφυτευμένο στον άνθρωπο, δεν είναι κάτι που δεν το έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού. Και αν λοιπόν όταν λέμε κατ' εικόνα του Θεού, και μάλιστα με την ενσάρκωση του Χριστού έγινε ακόμα πιο κατ' εικόνα, δηλαδή έγινε ίδιος. Άρα σημαίνει ότι δεν, όταν λέμε ότι ευαρεστεί και από εδώ από αυτή τη ζωή μπορεί να βλέπει το Θεό σαν φως που γεμίζει την καρδιά του. Δεν είναι τέτοιο φως. Είναι ένα φως που γεμίζει. Και λες, ήταν μερικοί μοναχοί στη Μονή Αγίου Παύλου που ήταν απλοί άνθρωποι. Ήταν, όπως λέει ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος λέει, πραγματικά δεν είχαν λογική. Ήταν, όπως λέμε, πέρα σου, λέει, δεν καταλάβαιναν. Και αυτοί βλέπαν, λέει, το θείο φως. Προσευχόταν και βλέπαν το θείο φως, έτσι. Και λέγανε αυτοί, λέει, πήγαινε στην εκκλησία, ναι, αισθανόταν αυτή την, ένα φωτισμό είχανε. Και τους ρωτούσανε, και λέγανε, αυτό το λέγανε απλά, διότι δεν είχανε, δεν ήξεραν ότι είναι έτσι. Και λέει, μα λέει, τι τα λέτε αυτά, πού τα λέτε, λέει. Λέει, γιατί λένε αυτοί, γιατί να μην το πούμε, λέει. Λένε, μα αυτό είναι, είπε, κάτι, ένα πράγμα υψηλό, φοβερό. Καλά, λέει, ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά. Δηλαδή δεν τα βλέπετε εσείς αυτά, έλεγαν. Λέω όχι, λέγανε αυτοί. Μα λέει πώς γίνεται αυτό να μην τα βλέπετε. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι, ότι είναι αυτό, δηλαδή μέσα από αυτή την αθωότητα, την ταπείνωση, έβλεπαν σαν φως το Θεό. Και αυτό θα ήταν, θα συνέχιζαν, δεν τους ήταν κάτι παράξενο. Σε εμάς είναι παράξενο αυτό, γιατί ακριβώς αυτό το απλό πράγμα δεν το έχουμε στη ζωή μας. Στον χρόνο της Θείας Λειτουργίας, όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, αν κάποια στιγμή, έστω και για λίγο, προσκυνηθούμε ιδιαίτερως μέσα στον χρόνο της Θείας Λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι ξεφύγαμε από το νόημα της Θείας Λειτουργίας, άρα ολισθαίνουμε, δηλαδή αμαρτήσαμε κατά κάποιο τρόπο, έστω και για λίγο. Όχι, να το κάνω, αλλά κάπως να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Λειτουργία πάμε να προσευχηθούμε από κοινού με τις προσευχές που ακούμε πρώτον, να δούμε τι συμβαίνει, δηλαδή, διότι η Θεία Λειτουργία έχει και ένα χαρακτήρα, έτσι, ας το πούμε έτσι, πρακτικό, δηλαδή βλέπουμε. Έχουμε είσοδο, έχουμε σύμβολα, έχουμε Ευαγγέλια, έχουμε εδώ πολυελαίους, έχουμε εικόνες, πάμε και να δούμε. Πάμε να δούμε το τέμπλο, πάμε να δούμε τη ζωή των Αγίων στις αγιογραφημένες εκκλησίες κτλ. Άρα, επομένως, είναι ένα θέαμα λειτουργίας, καταρχάς, δηλαδή, είναι αυτό.
και φυσικά και μια συμμετοχή, ας το πούμε, στα δρόμενα αυτά που εισοδεύουμε, ας πούμε, εισοδεύει το Ευαγγέλιο και λέμε να ο Χριστός εμφανίζεται, έρχεται. Πρέπει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό δεν είναι τόσο φυσικό να είμαστε πάρα πολύ σκυμμένοι στη Θεία Λειτουργία. Πρέπει να έχουμε ένα σεβαστικό μενήθος, αλλά το οποίο θα φαίνεται ότι βλέπουμε. Αυτή είναι η στάση, η πραγματική. Όμως, εάν κάτι μας βοηθάει στο να παρακολουθούμε τα τελούμενα και τα δρόμενα, μας βοηθάει να προσευχόμαστε και λίγο, οπωσδήποτε δεν είναι αμαρτία, είναι καλό. Αν όμως αυτό μας βγάζει από τα τελούμενα κλπ, δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτία, αλλά είναι κάτι που δεν είναι παράτερο. Γι' αυτό στην Εκκλησία θα το πούμε, καμιά φορά λέμε, πάμε και στην Εκκλησία και γίνεται και φασαρία και δεν έχουμε την ησυχία να προσευχηθούμε. Και αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας πειράζει. Διότι εκεί είναι, η Εκκλησία είναι, ας πούμε, κοινός τόπος, κοινωνικό γεγονός, λατρευτικό γεγονός και δεν είναι ταμείων προσευχή. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ευχηθούμε για τους κεκοιμημένους μας την ώρα που ψάλλεται το αξιονιστή. Εκεί να πούμε μνήστητη Κύριε των τάδετά του και των κεκοιμημένων και των ζωντανών. Όμως δεν μπορούμε να πούμε υπερβολία Θεοτόκης όσων είμαστε, τέτοια πράγματα μπορούμε να τα πούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτή τη συνείδηση της συμμετοχής, διότι η λειτουργία, όπως ξέρουμε, είναι έργο του λαού και όχι των παπάδων και των μόνων. Είναι έργο, δε. Και προφανώς, μακάρι να μπορούσαμε να συμψάλλουμε όλοι, μακάρι να μπορούσαμε να, όλοι να συμμετέχουμε, αλλά για λόγους πρακτικούς και λειτουργικούς δεν μπορεί να γίνει αυτό και έχουμε αντιπροσώπους στα ψαλτήρια κλπ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι να είμαστε πιο συμμετέχοντες. Γι' αυτό εκεί, δίπλα μας, πρέπει να ανοιχθούμε τον άλλον, να αποδεικνύουμε ότι τον άλλον τον αγαπάμε. Γιατί άμα σε ενοχλεί ο άλλος δίπλα σου, τότε ας πούμε πραγματικά δυσκολεύεσαι, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεις και ότι δεν έχεις ακόμα αποδεχθεί και τους άλλους ακριβώς. Την ευχή επιτρέπει να τη λέμε. Ναι, εντάξει. Τι σημαίνει νηστεία? Είπε κάποιος τι σημαίνει προσευχή, με ρώτησε, μας ρώτησε, ρωτήσαμε έναν πάτερ, τι σημαίνει προσευχή, λέει. Λέει να προσευχόμαστε. Νηστεία σημαίνει να νηστεύουμε. Που σημαίνει βέβαια, όπως το λέτε, το ξέρετε πολύ καλά από την ετυμολογία της λέξεως, ότι σημαίνει δεν τρώμε τίποτα. Πιο βαθιά όμως. Πιο βαθιά είναι ότι η νηστεία είναι κάτι που πρέπει να διαποτίζει, θα λέγαμε, καθολικά όλες τις αισθήσεις μας. Το φαγητό είναι αυτό που είναι το πιο απλό, το πιο, ας το πούμε έτσι, χειροπιαστό που τρώμε. Λοιπόν, νηστεία, όταν λέμε και έχουμε τέτοιες περιόδους, τέτοιες καλής αφορμής, όταν έχουμε την νηστεία της Τεσσαρακοστής, μας δίνει μεγάλη ευκαιρία να διαποτίσουν, ας πούμε όπως λέγαμε, εγκράτεια λογισμών, εγκράτεια αισθημάτων, ας πούμε, κακίας που μπορούν να είναι νηστεία αυτό. Η γλώσσα μας, παραδείγματος χάρη. Μπορεί ο άνθρωπος, ας πούμε, να περιοριστεί σε πολύ λίγα πράγματα, στη σκέψη του, στην καρδιά του. Και τότε θα δείτε ότι αυτό θα διαποτίσει. Και ποτέ δεν εμφανίστηκε ο Θεός χωρίς νηστεία καθολική σε άνθρωπο. Και θα δείτε πίσω από κάθε όραμα του Θεού υπάρχει μια μεγάλη νηστεία. 40 μέρες, Μωυσής, Χριστός, οι πάντες, Άγιοι κλπ. Πάντοτε είναι αυτό. Αλλά ήταν καθολική η νηστεία, όπως το λέει και η Αγία Τεσσαρακοστή. Αλλά δεν είπαμε αυτό που θέλει ο Πατήρ Γεώργιο. Είμαι μικρός, εγώ να το πω. Κάτι επιτεμίζει, εγώ δηλαδή, τα παιδιά δεν το γνωρίσαμε όμως. Διαβάζουν τα βιβλία και καμιά φορά. Ξέρετε τι ήταν, ναι, πες το παιδί. Διαβάζουν τα βιβλία για τους Αγίους και τους Γεροντάδες και το έχω παράπονο. Γιατί επειδή ακριβώς δεν τους ζήσανε τα παιδιά και εμείς πολλούς από αυτούς, τους βλέπουμε σαν να ήταν UFO, σαν να ήταν κάτι εξωπραγματικό. Επειδή το γνωρίζετε πιο κοντά από εμάς, θέλω να σου πείτε δύο-τρία πραγματάκια έτσι, απλά από τη ζωή του. Και από αυτό ήθελα να ξεκινήσω, Πατήρ Γεώργιο, ότι ο Εφρέμ ήταν φοβερά ανθρώπινος. Το πρώτο. Δεύτερον, ήξερε τα μέτρα του. Αυτό που σας έλεγα. Τι σημαίνει αυτό ανθρώπινος.
πήγε ένας παπάς εκεί και τον επισκέφτηκε. Καλή ώρα από τη Λιόγιος, ας πούμε. Λέει, πάτε πήγε με την ιδέα αυτή, ότι τώρα θύμωνε κιόλας μερικές φορές, ήταν και ανθρώπινος, από περιστατικά τα οποία ήταν και ευαίσθητος. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει ευαίσθητος, ότι ευαίσθητος άνθρωπος δηλαδή δεν ήταν, δεν άντεχε τις δυσκολίες. Τον ρωτάει αυτός ο πάτερ. Πάτερ λέει, τι κάνετε δει. Λέει, τι κάνετε εδώ, του λέει. Τι να κάνω πάτερ μου, του λέει. Ψήνομαι με το ζουμί μου. Γιατί λέει, να δεν βλέπεις τη στενοχώρηση, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, δεν, εδώ βλέπεις τα βράχια, έχω σκάσει εδώ μέσα. Λέει, α, λέω του. Πού εσείς πάτερ μου, του λέει, μέσα στην πρόσφαση, ποια προσεύχη, του λέει. Αυτό λέει, εγώ λέει, έχω σκάσει το πέρα, λέει. Μέσα σε αυτό και κάθομαι και υπομένω και υποφέρω και τα λοιπά. Και οπότε λέει ο άλλος, τότε κατάλαβε ότι το μίλησε πάρα πολύ απλά και πολύ εγκάρδια του μίλησε. Και λέει, και ξέρεις που ήρθες τώρα, του λέει, τι χαρά που πήρα. Που σε είδα ρε παιδί μου να μην έχω δει 40 μέρες άνθρωπο. Και ανοίγει βέβαια η συζήτηση με τον δάφτα. Τι εστί που έβραμε. Αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται βεβαίως. Προσεύχεται και δυνατά. Και εμφανίζεται αυτός στο Θεό και σου λέει, όταν βγαίνω εγώ τη νύχτα σε αυτόν τον άνθρωπο που λέμε τον ανθρώπινο, όταν βγαίνω τη νύχτα λέει, νιώθω λέει ότι όλη η φύση που ενείται τον Κύριο, πάντες, οι άγγελοι, λέει, δεν φαντάζεστε λέει τι γίνεται γύρω μου εδώ, τα πάντα. Νιώθω ότι προσεύχονται για το Θεό και ο Θεός και εμφανίζεται. Και επίσης ο Παφρέμ ήταν μέσα, του λέγες, γέροντα, όπως κάνουμε πολλές φορές, γιατί μερικές φορές επιτρέπεται να το πω, Πατήρ Γιώργη, εμείς οι παπάδες κάνουμε τον ειδικό σε όλα. Είμαστε παντογνώστες και τα πάντα κλπ. Και λέμε γι' αυτό, για εκείνο κλπ. Και λέει αυτός, δεν το ξέρω, Πάτερ μου αυτό. Μην με ρωτάς γι' αυτά. Πήγαινε ρωτήσει κανένα πνευματικό στον κόσμο που ξέρει. Ένας άνθρωπος του λέει, δεν ξέρω να σου απαντήσω, μην με μπλέξεις με αυτά. Εγώ θες να σου μιλήσω για την προσευχή. Τώρα κάτσε κάτω, θα σε μάθω, του λέει, πώς να προσεύχεις ακριβώς. Δεν τα ξέρω, του λέει, ούτε για τα επαγγελματικά, ούτε για τα κοινωνικά, ούτε για τις σχέσεις σας, ούτε για τα πολιτικά σας, ούτε για τα εκκλησιαστικά σας. Αφήστε με εμένα στην ησυχία μου. Και πήγε ένας δημοσιογράφος, και όχι ο κύριος... Τζιτζής, Λιάκος. Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, γι' αυτό περνάει. Και πήγε ένας δημοσιογράφος, τον παρόντων εξαιρουμένων. Λοιπόν, και ήθελε να μπει μέσα να τον δει τον παπά Εφραίμ και να του πει, πήγε ας πούμε, να το πάρει και μία συνέντευξη κλπ. Και ήταν κλειστό, ήταν μεσημέρι και ξεκουραζόταν ο καημένος. Και ξεκουραζόταν, οπότε πήγε να πηδήσει από την πύλη. Πηδάει από την πύλη, ήταν υποτακτικός, λέει, πού πηδάς από την πύλη, λέει. Τι το πέρασες εδώ, λέει, κλειστό είναι, εγώ βλέπεις ότι, λέει, μα ήρθα, λέει, θέλω τον παπά Εφραίμ. Λέει, ξεκουράζεται, λέει ο καημένος, είναι γεροντάκι και ξεκουράζεται. Λέει αυτός, τι σημαίνει, εγώ ξέρω από πού ήρθα, από την Αθήνα. Και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε. Ρε καλέ μου, δεν ξέρω να τον αφήσουμε λίγο και λέει, όχι, λέει, θα τώρα θα το ξέρω. Τι να κάνει ο υποτακτικός ο καημένος, πάει και τον ξύπνησε. Και του λέει, σε ζητάει ένας δημοσιογράφος, βγαίνει γιατί λέει, έχω βρει τον πελά μου. Οπότε πάει και του λέει, μα τι πράγματα είναι αυτά, λέει ο Παφρέμ, και είχα ακούσει για εσάς, λέει τα καλύτερα λόγια, είστε Άγιος και τα λοιπά, και πούτε μας ανοίξατε, κλειστές οι πόρτες και τα λοιπά. Λέει, παιδί μου, του λέει αυτός, λέει, ξεκούραμε, δεν ήξερα ότι θα έρθεις, του λέει, και λοιπά. Λέει, τι πράγματα είναι αυτά, χριστιανισμός είναι αυτός, λέει, που έχετε εσείς. Και δεν κάνετε και τον άλλο και τελευταία. Τι λέει ο Παφρέμ, αλίμονο λέει σε αυτόν που η φήμη του λέει έχει φτάσει στην Αθήνα ότι είναι Άγιος. Και του λέει, θα δείτε τι θα γίνει, λέει, πήγαινε σε παρακαλώ, γράψε, λέει, στο δέδιο ότι ο παπά Εφραίμ δεν είναι καλός χριστιανός. Στις εφημερίδες που θα γράψει, στις συνεδρίες θα γράψει ότι δεν είναι καλός χριστιανός. Και του λέει, για να ξέρεις ότι αυτό θα με βοηθήσεις πάρα πολύ άμα το κάνει. Γι' αυτό λέει, σε προτρέπω, λέει,
να καταλάβεις ότι άμα θέλεις από εμάς τους μοναχούς βοήθεια, πρέπει να τους αφήνουμε λίγο στην ησυχία τους. Γιατί για εσάς θα προσεύχονται, λέει. Για εσάς, λέει, θα μεριμνούν. Και μην φοβάστε επειδή από μία συνάντηση. Ας είναι καλύτερα να προσευχηθούμε παρά να μιλήσουμε και παρά να φλιαρίσουμε. Και πολλά περιστατικά με τον Παπα Εφραίμ, τα οποία είναι απλά διότι ο Παπα Εφραίμ είχε ένα χάρισμα. Ποιο ήταν το χάρισμά του? Ότι ήτανε, μιλούσε για την επακοή. Αυτός είχε πουλήσει, όπως λέμε, το θέλημά του στο γεροντά, το οποίο δεν ήταν ανώτερος από τον ίδιο, ήταν κατώτερος, τα λέγαμε. Και στην παιδεία και στην πνευματική ζωή κτλ. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο, μέχρι να πεθάνει, έκανε πλήρη υπακοή, πατριώ. Ποτέ δεν είπε όχι. Και του λέει μία φορά. Λέει, γέροντα, να κάνουμε μία δεξαμενή νερού, λέει. Γιατί, λέει, και εγώ τώρα έχει περάσει η ηλικία μου και το νερό που έχουμε στο σπίτι πρέπει να πηγαίνω με τον τενεκέ να το παίρνω, λέει, περίπου 100 μέτρα από το σπίτι, σε μία βρυσούλα που λέει. Το έπαιρνε λοιπόν, το πήγαινε. Τελείωνε, το ξαναπήγαινε. Έχω κουραστεί πλέον. Κάνει, να κάνουμε μία δεξαμενή. Του λέει, διαρτάς, του λέει, ενώ σου ζω εγώ αποκλείω. Άμα πεθάνω, λέει, του κάνει ό,τι θέλεις. Λέει ο Παπά Εφραίμ μετά. Του λέει, αφού μου φέρνεις έτσι γεροντά μου, λέει, να πεθάνεις. Λοιπόν, και λέει, εντάξει, τελείωσε το περιστατικό, πάει το βράδυ να προσευχηθεί. Πω, λέει, τι έπαθα. Δεν περνούσε τίποτε. Λέει, εγώ που προσευχόμουν έτσι και μόλις άνοιγαν οι ουρανοί, τώρα τίποτα. Τα διηγείται ο ίδιος αυτά. Και λέει, προσευχή, χτυπήθηκα κάτω, Θεέ μου, συγχώρεσέ. Δεν το ξανακάνω, πώς λέμε. Δεν μπορώ. Συγχώρεσέ με, τι πράγμα ήταν αυτό που έκανα, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Λέει, τίποτα, καμία, μαύρο σκοτάδι, λέει, εγώ που λέει, άνοιγαν οι ουρανοί όταν προσευχόμουν. Λέει, τίποτα μέσα, ούτε ψυχή, ούτε να, αυτό που λέμε, λογισμοί. Λογισμοί σκοτεινοί μέσα του. Και να μην μπορεί, ας το πούμε έτσι, να βγει από αυτή την κατάστασή του. Και τι λέει μετά, λέει, Θεέ μου, λέει. Εν πάση περιπτώσει, λέει, δεν σου έκανα και τίποτα, λέει, δεν ήμουν ο Πέτρος που ζαρνήθηκε, λέει. Δεν είμαι και ο Πέτρος, δηλαδή, λέει, ο Πέτρος είναι που σε αρνήθηκε τόσο πολύ, δεν μπορεί να προσευχηθεί τώρα. Τίποτα πάει. Πάει την άλλη την ημέρα, λέει, γέροντα, σε παρακαλώ, κονάτη, σε παρακαλώ, συγχώρησε με, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Και του είπε αυτός ο Θεός να σε συγχωρήσει και αποκαταστάθηκε η προσευχή του. Και περιστατικά πολλά, αλλά ήταν όμως αυτού, να ξέρετε, ήταν ανθρώπινος, ήταν του μέτρου, ήταν της ταπεινώσεως και ήταν της απλότητας. Και έλεγε, ποιος με ρώτησε, μια κυρία ήταν προηγουμένως, που είπε ότι, η κυρία, ή που είπατε, είπε ο Άγιος Σημαίων Αισθεολόγος. Του είπαν, λέει, του Παπά Εφραίμ, ο Άγιος Παΐσιος, λέει, 40 μέρες δεν κοιμόταν. Ο Άγιος Σημαίων Νέος Θεολόγος λέει αυτό. Λέει, παιδιά μου, τι να σας πω εγώ, λέει. Δεν ξέρω τι είπε, ότι ο Άγιος Σημαίων, ότι ο Άγιος Παΐσιος. Εγώ πρέπει να κοιμηθώ 6 ώρες να ξεκουραστώ. Εγώ πρέπει να φάω πολύ καλά το πρωί για να αντέξω στο διαβόλμα και να έχω και να φάω και λίγο το απόγευμα, γιατί θέλω να γρυπνεί 6 ώρες και για να την αντέξω. Εγώ αυτό ξέρω να σας πω, τι είπα να έγινε, δεν το ξέρω. Αυτό δεν είναι η γνησιότητα, η συνέχεια της παραδόσης. Αυτή είναι η γνήσια άνθρωποι και οπωσδήποτε ήξερε τα μέτρα του. Άρα σου σεβόταν, του λέει, παιδί μου, ένας γιατρός που θα πήγαινε και τι να κάνω σε αυτό το θέμα. Πήγαινε ο Πάτερ Γεώργιος και θα του λέει, μου είχε αυτή η περίπτωση. Πάτερ Γεώργιος, τι λέτε, τι να πω, να σε συμβουλευόταν. Και θα έλεγε, εγώ που έχω ζήσει τόσα χρόνια στο Άγινος και έχω λιώσει την άσκηση κλπ. Αυτά δεν υπήρχαν σε αυτό. Για αυτό το τόσο μεγάλο. Και πρέπει να πω ότι είχε πάρα πολλές, έτσι, είχε μεγάλη αγάπη στο γέροντα Εμιλιανό. Και σε αυτόν εν τέλει εξομολογείται μετά. Στον γέροντα Εμιλιανό. Είχαν πολύ μεγάλη αγάπη. Καταλάβαινε ο ένας τον άλλον στα βιώματά τους αυτά τα πνευματικά. Και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον γέροντά μας, για λόγους πρακτικούς κλπ.
αλλά θα τα έχετε πει εσείς πριν από εμάς, αλλά θα δείξει ο χρόνος και αυτό τι ήταν και κανείς δεν πρέπει ούτε να βιάζεται, ούτε να... Πολλά είπαμε. Τι να πούμε, Πατρή Γιώργη. Εγώ χάρηκα έτσι που είμαστε τώρα μαζί, που με απλότητα μιλήσαμε από την καρδιά μας, χωρίς φόβους και δισταγμούς, και αυτό μας το προσέφερε το δικό σας περιβάλλον και εσείς προσωπικά και το περιβάλλον το δικό σας, και γι' αυτό σας ευχαριστώ για αυτή την όμορφη έτσι βραδιά απόψε, και να έχετε έτσι βοήθεια από το Θεό και δύναμη, ούτως ώστε ό,τι κάνετε να το κάνετε στο όνομά Του και για τη δόξα Του. Επειδή όμως είμαστε ευαίσθητοι και θέλουμε και τη δόξα μας καμιά φορά, γι' αυτό να κάνετε προσοχή και να τα βάζουμε κατά στον καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο, πριν φύγουμε, κάτι να ψάλουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω πώς είναι το δημιουργικό σας τώρα εδώ. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι σε μία εκκλησία ήταν μία γιορτή των Χριστουγέννων και προσευχόταν, έκαναν την ακολουθία κλπ. Εκεί μέσα ήταν ένα παιδάκι το οποίο δεν ήξερε γράμματα και εκεί που λεγόταν διάφορες προσευχές και λατρεία γινότανε, άκουγαν και μία φωνή που έργει Α, Β, Γ, Δ, έλεγε το παιδί. Τι είναι αυτό? Α, Β, έλεγε αυτός. Και λέει, του λέει κάποιος, και παιδί μου, εδώ γίνεται λατρεία, είναι Χριστούγεννα τώρα, δεν είναι, τι είναι, γιατί τα λες αυτά? Ξανά τους, Α, Β, Γ, Δ, έλεγε. Μετά από λίγο, του λένε, βγάλετε τον έξω αυτό. Και λέει αυτό, κατάλαβαν μετά, το ρωτούσαν εκεί και το παιδί δεν ήξερε να διαβάσει. Ήταν από τους αναλφάβητους. Αυτό δεν έχει πολλά χρόνια που έγινε, λίγα χρόνια έχει. Οπότε μετά από εκεί φεύγει το παιδί και λέει πάτερ, τον πήρε ο πάτερ και του πει, γιατί παιδί μου, λέει, δεν ξέρω γράμματα, λέει, και λέω αυτά. Δεν καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Και λέει, αλλά να φύγω καλύτερα εγώ, λέει, από εδώ, γιατί να μην μείνω σε αυτόν τον τόπο που δεν ξέρω να προσεύχομαι όπως όλοι αυτοί. Και οπότε ο πάτερ συγκινήθηκε από αυτό και τον παίρνει το παιδί και πάνε μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και άρχισαν να λένε μαζί Α, Β, Γ, Δ. Και άρχισαν να λέει όλο το εκκλησίασμα μετά Α, Β, Γ, Δ. Και έλεγε το παιδί, εγώ, λέει, τα λέω έτσι και ο Θεός να τα βάλει τα γράμματα στη σειρά. Εκείνος να τα βάλει στη σειρά. Αυτά που λέω να τα βάλει στη σειρά ο Θεός, γιατί εγώ δεν ξέρω να τα βάλω. Και έτσι λοιπόν απήγγειρα, λέει, μέσα το εκκλησίασμα εν προσευχή το αλφάβητο, το οποίο ανέλαβε ο Θεός να το τακτοποιήσει τι θέλουν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός, θα το ξέρετε, πάντοτε ξέρει, όπως λέει μια γαλλική παροιμία, θα την πούμε πρότεσης, ότι ο Θεός γράφει ίσια με καμπύλες. Γράφει ίσια ο Θεός με καμπύλες. Και τα γράφει ίσια. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε ποτέ, να πούμε αυτό που έχει η καρδιά μας το Θεό, και αυτός ξέρει να το τακτοποιήσει καλά. Ευχαριστώ και πάλι, Κοσμιώλη, την ευχή σας. Εθιμών ο Θεός νοτέθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, με θυμών.
θυμάστε ότι με θυμών ο Θεός. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Με θυμών ο Θεός πρωτεύθυνοι και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.